Θα θέλαμε λοιπόν σήμερα να μοιραστούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, φίλους και συγγενείς, αυτή τη μοναδική βραδιά που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη μας. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Σύλλογο Νέων και Κηδεμόνων που βρίσκεται πάντα δίπλα στις ανάγκες του σχολείου μας και στηρίζει όλους τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο, τον διευθυντή του σχολείου μας, κύριο Φίλιππο Παπα-Νικολάου, όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τον κύριο Θανασιάδη που μας βοηθάει στις αφήσεις των εκδηλώσεών μας και επιμελήθηκε το βίντεο που θα προγραμματιστεί στην απόψινή βραδιά. Φέτος κλείνει ένα κύκλο στους συλλόγους στο σχολείο για τη Μάρινα μας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τα μέλη του συλλόγου που είναι πάντα δίπλα μας, που είναι πάντα δίπλα στα παιδιά μας και στις ανάγκες του σχολείου, τους χορηγούς και τα καταστήματα της ΚΟ που μας στήριξαν για την διαχειοφόρο. Τα παιδιά από άλλα λίγια της ΚΟ που είναι εδώ απόψε. Τα πεζινά μας παιδιά που είναι και αυτά εδώ, τα τριτάκια μας. Και όλους εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας απόψε να καμαρώσετε τα παιδιά, εγγόνια, αδέρφια, φίλους και μαθητές, τους μαθητές σας. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Τελειώθηκε λοιπόν. Σε λίγους μήνες αρχίζει ένα καινούργιο ταξίδι, παιδιά. Ένα όμορφο ταξίδι. Άλλοι θα σπουδάσουν, κάποιοι θα βγουν στην αγορά εργασίας, άλλοι θα πάνε στρατιώτες βεβαίως. Ό,τι επιλέξετε να είναι αυτό που πραγματικά θέλετε και αγαπάτε. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τους εκπαιδευτικούς των παιδιών μας, τον κύριο Διευθυντή του σχολείου μας που δεν αφήνει καμία ευκαιρία για να ανοίγει τους ορίζοντες των παιδιών εκτός νησιού. Τους παρόντες, τον σεβασμιότατο που μας θύμισε με την παρουσία του, που ξέρουμε ότι έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που μεγαλώνουν τόσο όμορφα τα παιδιά τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς που βοηθούν τους γονείς να δώσουν τα παιδιά τους σε μια κοινωνία ομορφότερη. Και θέλω με τη χάρη του Θεού να σας πω πως το Επαγγελματικό Λύκειο της ΚΟ είναι ένα σπουδαίο σχολείο. Και αυτό το σχολείο, επειδή είναι σπουδαίο, πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο, να σταθεί στο ύψος που είναι και να ανέβει ακόμα περισσότερο για να χαιρόμαστε και εμείς τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό που αποφοιτούν, να χαιρόμαστε τους γονείς που τα έχουν και τους δασκάλους που τα βοηθούν να στελεχώσουν την κοινωνία μας. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, και εύχομαι στα παιδιά ένα μέλλον αυτό που επιθυμούν. Εύχομαι να ανοίξουν τα φτερά τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αγαπητέ Σύλλογο Γονείων και Κηδεμόνων, τι να πω, τι να πρωτοπώ. Υπομονή, επιμονή στα προβλήματα του σχολείου. Τι να σας πω. Αν όλοι οι σύλλογοι στο νησί ήταν σαν κι αυτόν, πιστέψτε με, θα ήταν κάπως διαφορετικά οίκος. Το λέω μέσα στην καρδιά μου, είναι η πραγματικότητα αυτή. Ο πρόεδρος του Σχολικού Επιτροπού να γνωρίζει καλύτερα, γιατί έρχεται σε επαφή καθημερινά με τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Άρα λοιπόν σας γνωρίζει και προσωπικά. Και χαίρομαι γιατί έχει και αυτός την ίδια άποψη που έχω εγώ, όχι μόνο για εσάς και για τον αγώνα που δίνετε, αλλά και για τα παιδιά και για το εκπαιδευτικό προσωπικό, που αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή μου είναι ότι αυτή η γενιά, τα παιδιά σας δηλαδή, είναι παιδιά στα οποία θα παραδώσουμε μία ΚΟ την οποία θα κάνουν καλύτερη. Είναι μία πολύ όμορφη γενιά, καλύτερη από τη δική μας, τους αξίζει κάθε καλό. Εύχομαι υγεία στα παιδιά, πείσμα, επιμονή και υπομονή και ευόδοση και επίδευση των στόχων σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Χρόνια πολλά, υγεία για το 2023 να είναι και αυτή μια καλή, αισιόδοξη και δημιουργική χρονιά. Να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά, πολύ διαφορετικά από τα παιδιά που ήμασταν εμείς, παιδιά με σκέψη, με αποφασιστικότητα και έχει σημασία
η οικογένεια του κάθε παιδιού, η εκπαιδευτική των παιδιών και ξέρω ότι το λύκειο το οποίο φυτάτε είναι ένα εξαιρετικό σχολείο. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι έχει γεμίσει η αίθουσα, δείγμα και της δυναμικής του σχολείου. Θα σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Καλή χρονιά, πολλές ευχές για πρόοδο των παιδιών σας, των παιδιών μας. Να ξέρετε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θεωρούν αυτά τα παιδιά και δικά τους παιδιά και είναι δίπλα τους σε κάθε στιγμή. Κάνουμε πολλά πράγματα, μπορούμε και περισσότερα όταν έχουμε δίπλα μας τέτοιο σύλλογο και τέτοιους συμπαραστάτες. Σας ευχαριστούμε για την συνεχή υποστήριξη. Να πούμε ότι το σχολείο δεν θα χρειαστεί να ξοδέψει από αυτά τα λεφτά για πετρέλαιο, γιατί η Δημοτική Αρχή ποτέ δεν μας αρνήθηκε τίποτα όσον αφορά τις δαπάνες του σχολείου. Θα το πούμε αυτό. Αλλά ζητάμε διαρκώς άλλα πράγματα από τη Δημοτική Αρχή. Κάποια γίνονται, κάποια δεν γίνονται. Πάντως καλή διάθεση και συνεργασία υπάρχει. Μεγαλώσαμε, αγαπητοί φίλοι, και θέλουμε επέκταση των κυριακών εγκαταστάσεων. Αυτό το διεκδικούμε. Πάμε δυνατά. Κύριε Δήμαρχε, σε αυτό θέλουμε αμέριστη υποστήριξη. Θέλουμε να ανοίξουμε νέους τομείς που να ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας. Και βέβαια, ανοίγουμε ορίζοντες στους μαθητές μας με τα προγράμματα Εράσμους που υλοποιούμε κάθε χρόνο. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βραγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρντίνα μου. Μαζέ ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Yeah.